καλωσορίζω όλους στο κανάλι της Κοσελίες Creations και ώσπου να δούμε τις φωτογραφίες για το καινούριο Masterclass που σας έχω ετοιμάσει, θέλω να σας πω με λίγα λόγια ότι στο κανάλι μας θα βρείτε διάφορες δημιουργίες, είτε με βελόνες, είτε με βελονάκι, που στη συνέχεια πάντα ακολουθεί βίντεο με μεγάλη λεπτομέρεια στις οδηγίες του πλεξίματος. Τα βιντεάκια μου τα φτιάχνω πολύ αναλυτικά, για να μην σας πω βήμα-βήμα. Γι' αυτό και στις περισσότερες φορές μου βγαίνουν πολύ μεγάλα. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλω να κόψω τίποτα από το υλικό, με τη σκέψη ότι ακόμα και ένας αρχάριος να μπορέσει μέσα από το βίντεό μου να ξεκινήσει και να τελειώσει το πλεκτό του με την ίδια ευκολία. Γι' αυτό, αν σας αρέσει το πλέξιμο όπως εμένα και στη παρέα μου, μην ξεχάσετε να πατήσετε την εγγραφή στο κανάλι μας για να μην χαθούμε και να πατήσετε και το κουδουνάκι δίπλα στο κουμπί εγγραφής. Αυτό σας κάνει να λαμβάνετε όλα τα νέα για τα καινούργια βίντεο που βγαίνουν. Επίσης, η εγγραφή είναι δωρεάν, γιατί συχνά με ρωτάτε και γι' αυτό. Και πάμε τώρα στο νήμα. Τώρα, το νήμα. Το νήμα που θα πλέξουμε εμείς είναι τις τρίες καρτόπου. Είναι 50-50. 50 ακριλικό είναι 50 βαμβακερό. Στα 50 γραμμάρια είναι 130 μέτρα. Πλέκεται με βελόνες 3,5 και 4,5 και με βελονάκι 2,5 και 3,5. Εγώ εδώ σε αυτό το βίντεο θα το πλέξω με βελονάκι νούμερο 3. Εργονομικό βελονάκι. Και πάμε τώρα στο πλεκτό. Στο προηγούμενο βίντεο ξεκινήσαμε εμείς να πλέκουμε ένα πανέμορφο μπλουζάκι. Μάλλον εγώ το έχω δηλώσει σαν πλέξη για μπλούζα. Είναι μια φανταστική, πολύ αφράτη και σχετικά εύκολη πλέξη. Αποτελείται από 5-6 σειρές, αλλά μετά τρίτη σειρά επαναλαμβάνεται το σχέδιο. Και πάμε, πλέκουμε το λάστιχο. Έχω πλέξει εδώ 1, 2, 3, 4 φορές, σχεδόν 4 φορές το σχέδιο. Και είπαμε τώρα να κάνουμε τη λιμόκομψη. Εγώ να σας δείξω το πιο εύκολο τρόπο, πώς να το μικρύνουμε εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε ολόκληρο το κομμάτι. Εμείς εδώ, εγώ προσωπικά, για τη δικιά μας μπλούζα έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ρόμβους. Και εδώ μισό και εδώ μισό, συνολικά 10. Λοιπόν, και λέω ότι εγώ θα αφήσω για τους ώμους 2 ρόμβους αυτούς εδώ, τους ανοιχτούς, 2 εδώ και 2 εδώ. Μπορείτε να βάλετε εδώ έναν συνδετήρα, εδώ και εδώ. Μπορείτε να βάλετε παραμάνα, μπορείτε να τον δέσετε με διαφορετικό χρώμα νήματος. Εγώ θα το αφήσω απλά και θα θυμάμαι ότι ένα δεύτερο και μετά θα το κλείσω. Δηλαδή θα κλείσω ένα ρόμβο εδώ. Θα κάνω κλείσιμο. Αυτό είναι. Και θα συνεχίσω μετά να πλέκω 2 ρόμβους μόνο. Σε ό,τι ύψος θέλω. Αυτό εδώ πλέον θα είναι μια βαθιά λιμόκομψη. Και πάμε να το δούμε τώρα. Έχουμε πλέξει εδώ στο μισό ρόμβο 2 κόμπους σολομών, οπότε θα κάνουμε 1, 2, 3, 4 και πλέκουμε εμείς τα πρώτα ποδαράκια μας, 1, 2, ένα στον αέρα και έχουμε εδώ ένα ποδαράκι στη μέση που θα ανοίγει το ρόμβο, ξανά ένα στον αέρα και έχουμε 2 ποδαράκια εδώ, ένα στον αέρα και έχουμε ένα ποδαράκι που θα κλείνει το ρόμβο, ένα στον αέρα και τα υπόλοιπα τα 2 ποδαράκια από τον ίδιο το ρόμβο. Ωραία. Ένα στον αέρα και έχουμε εδώ από πίσω ένα ποδαράκι που θα ανοίγει το ρόμβο, ένα στον αέρα και τα υπόλοιπα τα 2 ποδαράκια. Ορίστε, ένα στον αέρα. Έχουμε πλέξει εμείς ένα ρόμβο εδώ, θα πλέξουμε και αυτό εδώ, είπαμε, και ένα ποδαράκι που θα κλείνει το ρόμβο, ένα στον αέρα και έχουμε τα 2 ποδαράκια μας, 1, 2,
Ορίστε, ένα, δύο. Και θα πλέξουμε πάλι το μισό από όπως είναι εδώ μισό και εδώ θα είναι μισό και εδώ θα βάλουμε ένα στον αέρα και ένα ποδαράκι κάπου εδώ. Αυτό είναι το ποδαράκι και καλά ότι θα ανοίγει τον ρόβο. Εδώ έχουμε ένα ποδαράκι που θα κλείνει και αυτό εδώ θα ανοίγει το μισό ρόβο. Απλώς το βάλουμε λίγο λοξά για να μας κόψει λίγο τη γωνία, να μας τη μαλακώσει. Ένα στον αέρα και γυρνάμε πίσω. Κουμπώνουμε εδώ, ασφαλίζουμε και τραβάμε πλέον το κόμπο Σολομών. Πλέκουμε από εκεί τώρα τα δύο ποδαράκια. Πλέον δεν βλέπω να τονίζω και τόσο με μεγάλη λεπτομέρεια. Εδώ είμαστε. Γιατί έχουμε, εφόσον έχουμε πλέξει μέχρι εδώ, σημαίνει ότι έχουμε μάθει τη πλέξη. Ωραία. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε βάλει ποδαράκι για να ανοίξει ρόμβος. Ένα στον αέρα. Και πλέκουμε εμείς το κόμπο Σολομών. Το κολλάμε εδώ, την πρώτη σειρά με τους κόμπους Σολομών. Εδώ ένα ποδαράκι. Δεύτερο ποδαράκι. Και πάμε να κλείσουμε το ρόμπο αυτό. Ένα ποδαράκι. Δεύτερο ποδαράκι. Ένα στον αέρα, τραβάμε εμείς, τραβάμε κόμπο Σολομών. Το κουμπώνουμε εδώ, ασφαλίζουμε ξανά ένα κόμπο Σολομών. Και έχουμε εμείς εδώ τα δύο ποδαράκια μας. Ένα. Δεύτερο. Και εδώ τι κάναμε εμείς, απλά πλέκαμε εμείς τα τέσσερα ποδαράκια, έτσι ακριβώς τα κάνουμε και εμείς. Ένα, δύο και θα κάνουμε και ένα ακριανό εδώ, θα το κολλήσουμε μαζί. Και γυρνάμε πίσω, βρισκόμαστε εμείς τώρα στη καλή πλευρά. Πάμε να σηκωθούμε. Ένα, δύο, τρία και έχουμε εμείς εδώ τα δύο ποδαράκια μας. Ένα. Δεν μας πιάστηκε καλά. Από εδώ. Δύο. Ασφαλίζουμε και έχουμε τη δεύτερη σειρά με τους κόμπους Σολομών. Συνολικά έχουμε δύο σειρές. Ασφαλίζουμε, ξανά τραβάμε. Όχι πολύ μεγάλα. Και έχουμε εμείς εδώ τώρα να πλέξουμε τέσσερα ποδαράκια. Ένα. Δύο. Τρία, τέσσερα, ορίστε. Ξανά ασφαλίζουμε. Εδώ έχουμε κόμπο Σολομών. Το βάζουμε στη μέση. Ασφαλίζουμε, τραβάμε. Και έχουμε και εμείς και εδώ τώρα τέσσερα ποδαράκια. Ένα, δύο. Τρία, τέσσερα, ένα στον αέρα και πάμε να πλέξουμε το μισό τον ρόμβο εδώ. Ασφαλίζουμε και γυρνάμε πίσω. Εδώ. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Και πλέκουμε εμείς την επόμενη σειρά εδώ με τα ποδαράκια. Ένα, είμαστε από την ανάποδη πλευρά. Δεύτερο, ένα στον αέρα και ένα στη μέση εδώ. Ποδαράκι, ένα στον αέρα και έχουμε εδώ δύο ποδαράκια. Ένα. Έλα μου. Όχι, μου φύγει.
Δεύτερο. Εδώ έχουμε δύο κόμπους σολομονάρα. Έχουμε ένα στον αέρα, ένα ποδαράκι για να κλείσουμε τον ρόμβο. Ένα στον αέρα. Και έχουμε εμείς εδώ δύο ποδαράκια. Ένα. Δύο. Ένα στον αέρα. Ένα ποδαράκι για να ανοίξουμε τον ρόμβο. Ένα στον αέρα. Ένα. Δύο. Για κάποιον που πιστεύει ότι πλέκω πολύ γρήγορα, υπάρχει και στο κινητό σας και στο τάμπλετ σας και στον υπολογιστή σας στις ρυθμίσεις αργή κίνηση. Βάλτε το. Πλέκω πάρα πολύ αργά. Αν το προγραμματίζετε. Απλά δεν θέλω τώρα να είμαι κουραστική. Ένα. Δύο. Ένα στον αέρα. Και τραβάω εγώ από εδώ. Πώς έχουμε εμείς να ανοίξουμε. Εδώ. Το ίδιο ανοίγουμε και γυρνάμε. Θα κάνουμε κι άλλο ένα. Γυρνάμε τη σειρά. Με αυτό εδώ το τρόπο συνεχίζουμε και πλέκουμε πλέον το νόμο μας. Ό,τι πλέκουμε εμείς εδώ, το ίδιο θα κάνουμε εμείς και εδώ. Ακριβώς το ίδιο. Να μην επαναλαμβάνουμε τώρα, μην γίνω βαρετή. Πλέκουμε πλέον το ύψος της λαιμόκομψης, όσο βαθύ το θέλουμε. Επίσης, σε αυτό εδώ το σημείο σταματάμε εμείς να πλέκουμε για την πλάτη. Ναι, μπορούμε να σταματήσουμε και εδώ. Εδώ που έχουμε 4-4 ποδαράκια χωρίς να ανοίγουμε τον ρόμβο. Δηλαδή στην προηγούμενη σειρά, χωρίς να πλέξουμε αυτήν εδώ τη σειρά. Να σταματήσουμε από εδώ. Έτσι. Και αυτό θα είναι για την πλάτη. Να σας δείξω τώρα τι εννοώ. Αυτό εδώ. Ένα απαλό κλείσιμο για την πλάτη που χρειαζόμαστε. Και για το μπροστινό μέρος σίγουρα θα χρειαστούμε πολύ πιο βαθιά λαιμόκοψη. Λοιπόν, επίσης, πρώτα καλό είναι να πλέξουμε την πλάτη. Τι πλέκουμε εμείς την πλάτη, αυτή εδώ είναι η πλάτη. Αφήνουμε λιγάκι μικρό περιθώριο εδώ. Και μπορούμε να φτιάξουμε για τη συγκεκριμένη μπλούζα, για το pullover, μπορούμε να φτιάξουμε και τη λαιμόκομψη. Οπότε αποφασίζουμε εδώ που είναι η ώμη μας. Εδώ έχουμε δύο ρόμβους, εδώ έχουμε δύο ρόμβους και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια λοξή γωνία. Εδώ. Και βλέπουμε ότι εδώ και εδώ κάπου συναντιούνται. Εδώ, άμα το πάρουμε εμείς, τις γωνίες μας. Σε αυτό εδώ το σημείο μπορούμε να ξεκινήσουμε και να κόβουμε λοξά. Το δείξω καλύτερα εδώ. Εδώ. Πάμε να το δούμε. Εδώ έχουμε ένα λοξό κόψιμο και εδώ. Και μπορούμε να έχουμε μια V λαιμόκομψη. Σίγουρα θα χρειαστεί να πλέξουμε λίγο παραπάνω, γιατί εδώ ξεκίνησα εγώ νωρίς για να έχω βαθύ V λαιμόκομψη. Και αυτό γίνεται. Θα γίνει πολύ ωραία πουλοβράκι με V λαιμόκομψη. Λοιπόν, εγώ τώρα σας αφήνω να πλέγετε εσείς, να πλέξω και εγώ το βάθος της λαιμόκομψης και δεξιά και αριστερά όμως. Και μετά θα το ενώσουμε και θα δούμε τι λάστιχο θα βάλουμε γύρω-γύρω. Λοιπόν, και εφόσον έχουμε πλέξει και τη μία και τη δεύτερη πλευρά και έχουμε πλέξει και το μπροστινό κομμάτι και το πίσω κομμάτι, αυτό εδώ, τώρα μπορούμε να το ενώσουμε. Μπορούμε να ενώσουμε βέβαια και με βελονάκι, σειράβοντάς τα, αλλά εγώ θέλω να το ενώσω με μια κλωστήλα ραπτικής. Οπότε θα τα γυρίσω ανάποδα και θα τα σειράψω.
Θα τη σειράψουμε εμείς περίπου μέχρι τη μέση, την μπλούζα μας, όχι το λάστιχο, εδώ. Και θα αφήσουμε εμείς το κενό εκεί για μανίκι, για μανίκι, για χέρι, για να περάσει το χέρι. Δεν ξέρω αν θα βάλω μανίκι, θα το σκεφτώ, γιατί δεν υπολόγισα πολύ καλά το νήμα και το νήμα μέχρι τώρα μου έχει τελειώσει. Αν έχω, έχω ελάχιστα, πολύ μικρό κομματάκι που μου έχει μείνει, οπότε θα σκεφτώ κάτι. Ας πάμε να το ενώσουμε και βλέπουμε. Λοιπόν, και εφόσον έχουμε σειράψει από όλες πλευρές, εδώ και από πάνω, τα ενώσουμε. Θέλω να σας δείξω εδώ ότι αυτό εδώ το κομματάκι από το πέμπτο κουβαράκι μου έχει μείνει. Οπότε να ξέρετε ότι τα πέντε κουβαράκια δεν μπήκα. Για να μπω στα πέντε κουβάρια έπρεπε να κάνω όχι 10 τέτοια σχέδια, αλλά 9. Και θα ήταν λίγο πιο μικρό. Καλύτερα είναι να παραγγείλετε 6 ή 7 κουβάρια. Βέβαια πάει πολύ σε αυτό εδώ το πλεκτό και τα μανίκια. Θα βγει φοβερή μπλούζα, φθινοπωρινή, χειμωνιάτικη. Είναι πολύ αφράτη. Θα βγει καταπληκτικό. Θα δω τι θα κάνω εγώ. Μπρος στο παρόν. Αυτό εδώ το νηματάκι που μου έχει μείνει, θα πάμε να ισιώσουμε αυτό εδώ, αυτή εδώ την άκρη. Θα την πάμε λίγο πιο κοντά. Έτσι δεν φαίνεται. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι έχουμε μια γωνία. Για να μαλακώσουμε τη γωνία, θα συνδέσουμε το νήμα λίγο πιο ψηλά από τη γωνία που κάνει. Το αφήνουμε και θα κάνουμε εκεί το ποδαράκι μας. Το κάναμε το ποδαράκι. Επόμενο εδώ βλέπουμε ότι είναι ο ρόμβος μας. Το ρόμβο μας. Εμείς το πλέκουμε. Κάναμε ένα στον αέρα. Ρίχνουμε. Κάναμε εδώ ένα ποδαράκι. Ξανά ένα στον αέρα. Και πλέκαμε μετά εμείς τα 4 ποδαράκια. Θα κάνουμε αυτό για να σταθεροποιήσουμε λίγο το μπροστινό κομμάτι της μπλούζας. Έτσι και ξανά. Ένα στον αέρα. Εδώ βάζουμε εμείς το ποδαράκι μας. Ένα στον αέρα. Και ξανά τα 4 ποδαράκια. Να τα πως μαζεύτηκε, βλέπετε, μην ξεχυλώνει. Και συνεχίζουμε έτσι μέχρι την άλλη γωνία. Πλέκουμε, 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 φτάνουμε εμείς μέχρι την άλλη τη γωνία. Ένα ποδαράκι, ένα στον αέρα. Πάμε εδώ και πάμε να ισιώσουμε τώρα και από εδώ τα ποδαράκια μας. Ένα, από εδώ θα πιάσουμε εδώ. Πάμε να ισιώσουμε τώρα λίγο τη γωνία μας. Εδώ και ξανά θα βάλουμε εμείς και εδώ ένα ποδαράκι. Ένα στον αέρα και θα το βάλουμε εδώ κάπου. Κοιτάμε πώς μπορούμε να το ισιώνουμε. Έχουμε φτάσει. Εδώ το κάναμε όμορφο. Το δέσαμε. Να, με αυτό εδώ το τρόπο βλέπετε ότι έχει μαζευτεί πλέον το μπροστινό κομμάτι. Δεν ξεχυλώνεται. Και τώρα πάνω σε αυτό μπορούμε να βάλουμε και το λάστιχο. Το λάστιχο μπορούμε να κάνουμε και το ίδιο με εδώ. Στο περαδότε, περαδότε. Και επίσης μπορούμε να κάνουμε με αυτά εδώ τα ποδαράκια. Εγώ θέλω να κάνω με τα ποδαράκια πάνω σε εδώ.
Για το λόγο αυτό, για να είναι λίγο πιο όμορφα, θα κόψουμε εδώ το νήμα για να μην ξεκινήσουμε στο μπροστινό κομμάτι το λάστιχο και θα το ξεκινήσουμε εδώ κάπου στη ραφή για να μην φαίνεται. Ή επίσης από πίσω μπορούμε να ξεκινήσουμε. Εγώ θέλω να το ξεκινήσω στη ραφή. 1, 2 και πάμε να κάνουμε τα ποδαράκια μας. Ένα, όπου βλέπουμε, κάνουμε ποδαράκια. 2, τα μοιράζουμε. Η πρώτη σειρά βάζουμε παντού, παντού ποδαράκια. Τα μοιράζουμε ομοιόμορφα. Εδώ τώρα φτάσαμε εμείς στο σχέδιο. Στο σχέδιο μπορούμε να πιάσουμε, εφόσον εδώ είναι ποδαράκι, μπορούμε να το πιάσουμε το ποδαράκι. Αυτό εδώ είναι το μπροστινό ποδαράκι. Εδώ ενδιάμεσα είναι το από πίσω ποδαράκι. Εδώ πάλι στη μέση είναι το μπροστινό ποδαράκι. Εδώ ενδιάμεσα είναι από πίσω. Και έτσι μοιράζουμε τα ποδαράκια μας. Το ένα ποδαράκι είναι μπροστά, το ένα ποδαράκι είναι από πίσω. Το από πίσω δεν θα το κάνουμε τώρα από πίσω, θα το κάνουμε ίσια ποδαράκι και μετά το γυρίσουμε. Αυτό εδώ θα πάει από πίσω. Αυτό εδώ θα είναι μπροστά ποδαράκι. Εδώ θα είναι από πίσω. Εδώ θα είναι μπροστά ποδαράκι. Και έτσι πλέκουμε. Παντού γεμίζουμε τα ποδαράκια μας. Έχω τελειώσει την πρώτη σειρά. Εδώ. Ένα μπρος, ένα πίσω, ένα ποδαράκι, κάτι άλλο. Εδώ πάμε όπως πάει το σχέδιο. Εδώ έχουμε εμείς αυτό εδώ τελευταίο ρόμβο μας και εδώ έχουμε τελευταίο ρόμβο μας. Καλό είναι να μετρήσουμε πόσα ποδαράκια πάνε από εδώ, από το τελευταίο ρόμβο μέχρι τη ραφή. Τόσα ποδαράκια πρέπει να έχουμε και εδώ. Εφόσον κάνουμε εμείς γύρω, θα κοιτάξουμε εδώ, σε μένα είναι 16 ποδαράκια. Καλό είναι εδώ να μαγειρέψουμε περίπου το ίδιο. Αν μας βγαίνουν τώρα 17, δεν πειράζει. Αν μας βγαίνουν 15, δεν πειράζει. Τώρα μην βγουν εδώ 15 ποδαράκια και εδώ να έχουν 20. Αυτό θα φανεί μετά στο λάστιχο. Εγώ και έπλεκα γύρω δεύτερη σειρά, εδώ ένα μπρος ένα πίσω ποδαράκι με την ψυχή στο στόμα, εδώ τελευταίο είναι. Αλλά τελικά πρέπει στα αυτά που χρειάζεται να μας έφτασαν. Λοιπόν, αυτό είναι μπρος, αυτό είναι πίσω. Ξανά ένα μπρος, ένα πίσω. Και μάλλον θα μας φτάσει. Εδώ τα έκανα παραλλαγή και πλέκω πλέον κανονικά ποδαράκια, όχι περιψωμένα. Αλλά πιστέψαμε ότι δεν παίζει κανένα ρόλο. Κατά λάθος μου βγήκε. Φυσικά. Λοιπόν, τελειώνουμε. Ένα πίσω. Πού είμαστε εμείς εδώ. Ένα πίσω. Και εδώ έχουμε. Αυτά. Εδώ. Έγινε το θαύμα. Τώρα μπορούμε και να το δοκιμάσουμε. Επίσης, με αυτό εδώ
Με αυτό εδώ, με τη πλέξη αυτή, θα βγει πολύ ωραία pullover χειμωνιάτικο. Πιο μακρύ. Φανταστικό, πολύ πλούσιο. Αν συνεχίζουμε έτσι και πλέκουμε γύρω-γύρω-γύρω, σωλήνα, θα μας βγει για κάτω σωλήνα πολύ πλούσιος και αυτός πολύ αφράτος, έτσι να γυρνάει. Μπορούμε επίσης να βάλουμε και μανίκια εδώ. Θα βγει πολύ ωραία pullover. Στα μανίκια μπορούμε να φτιάξουμε ένα τέτοιο λάστιχο, πάλι ψηλό λάστιχο, και να μπει μέσα μετά πολύ πλούσιο φαρδί μανίκι. Να στενεύει προς το λάστιχο και αυτό γίνεται. Προς το παρόν αυτό ήτανε. Αν δεν καταλάβατε κάτι ρωτήστε με. Αν σας άρεσε πατήστε like. Αν είστε καινούριος γραφτείτε. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με καινούριες δημιουργίες. Γεια σας!